Προσπάθεια που κάνουμε με τη Web TV της Αυγής. Άλλαξε λίγο το σκηνικό. Είναι μαζί μας τώρα μια εξαιρετική κυρία πρώτα απ' όλα. Μια γιατρός επίσης, για να θυμίζουμε και μερικά επαγγέλματα που συνήθως τα ξεχνάμε, με χρόνια κοινωνική και επιστημονική προσφορά. Παρολίγον εκλεγμένη περιφερειάρχης, να το θυμίσω και αυτό νομίζω, γιατί κάποτε δόθηκε ένας πολύ καλό αγώνας. Καλά, είπα το περιφερειάρχης. Τελευταίο. Ήταν το πιο πρόσφατο και από τα πιο σημαντικά που έδειχνε ήδη και την ανταπόκριση του κόσμου και στο πρόσωπο το δικό σας, αλλά και στην προσπάθεια της αριστεράς, αυτοδιοικητικά και συνολικότερα. Και τώρα έφερε η ιστορική συγκυρία να έχετε ένα βαρύ έργο, πρωτόγνωρο έργο, με την εκπροσώπηση της κυβέρνησης, της πρώτης κυβέρνησης της αριστεράς, σε τόσο δύσκολες συνθήκες, την κυρία Γεροβασίλη, αν δεν ανέφερα το όνομα, μου φαίνεται ότι ξεχάστηκα, τη συντρόφισσα Λουα Γεροβασίλη, που νομίζω ότι όχι μόνο ως εκπρόσωπος, αλλά και ως πολιτικό πρόσωπο και ως παρουσία, το στοίχημα νομίζω το κέρδισε όλη αυτή την περίοδο, παρά τα μεγάλα προβλήματα και τα πρωτόγνωρα για την κυβέρνηση, για το ρόλο και για τη θέση. Αλλά για να μην είμαι μόνο καλός, να γίνω και λίγο κακός, για να τηρήσουμε την ανεξαρτησία και το ρόλο. Έτσι πρέπει να είμαστε και λίγο δύσκολοι. Στο πιο δύσκολο τοπίο λοιπόν που βρεθήκαμε όλοι μας, ξέρουμε την ιδιοκρατία, τι κόστισε στη δημοκρατία, στην πολυφωνία, εγώ θα έλεγα και στην πορεία της χώρας μας. Πώς βλέπετε το νέο τοπίο να διαμορφώνεται τώρα που έχετε όλη την εικόνα από δίπλα, την έχετε παλέψει, έχετε συγκρουστεί με ανελαίητα συμφέροντα που δεν είναι μόνο εδώ, είναι και ευρύτερα. Πώς τη βλέπετε τη συνέχεια? Πραγματικά, όπως το περιγράφεις, ήταν πρωτόγνωρο και για μένα σε αυτό το πεδίο της δράσης. Και εγώ και συνεργάτες, γιατί είναι συλλογική προσπάθεια και αυτή η δουλειά, δίνουμε και δώσαμε ένα μεγάλο αγώνα σε ένα μέτωπο το οποίο έχει να αντιμετωπίσει τα κρίσιμα καυτά ζητήματα της πολιτικής συγκυρίας, τη δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία της χώρας και βεβαίως ένα συγκρουσιακό περιβάλλον στο εσωτερικό της χώρας. Αυτές είναι μάχες οι οποίες πρέπει να κερδιθούν ταυτόχρονα, χωρίς κάποια να είναι σημαντικότερο ή λιγότερο σημαντικότερο ή περισσότερο. Νομίζω όμως ότι αυτός ο αγώνας έδωσε και την ευκαιρία και σε εμάς να το βιώσουμε περισσότερο, αλλά κυρίως στους αποδέκτες που μας ενδιαφέρει ο Έλληνας πολίτης, δηλαδή η ελληνική κοινωνία, να διαχωριστούν σαφώς δύο διαφορετικοί κόσμοι, οι οποίοι σήμερα κυρίως αυτοί συγκρούονται μέσω διαφόρων μικρών ή μεγαλύτερων συγκρούσεων. Αυτό πια έχει γίνει καθαρό, γιατί δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Παλεύουμε για τη χώρα όλοι, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο και βεβαίως όχι με διαφορετικό τελείως τρόπο και στόχο. Εμείς παλεύουμε να βγάλουμε τη χώρα από τη δυσκολία με την κοινωνία όρθια. Το άλλο μέτωπο δεν την αφορά η κοινωνία, την αφορούν οι αριθμοί. Είναι δύο τελείως διαφορετικές λογικές. Συγκρούεται λοιπόν ο νεοφιλελευθερισμός με μια πρώτη φορά αριστερή κυβέρνηση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Εδώ ακριβώς έρχεται και το συνέδριο, σε αυτή τη συγκυρία. Για μένα, το είπαν άλλοι σύντροφοι, το χαρακτήρισαν σαν πρώτο συνέδριο. Εγώ δεν το λέω πρώτο, το λέω όμως εξαιρετικά, ιστορικά σημαντικό συνέδριο. Γιατί μου αρέσει η ροή της ιστορίας, η κάθε σημαντικότητα να αναφέρεται με το... ιστορικό συνέδριο, γιατί σήμερα πρέπει η αριστερά στον 21ο αιώνα να προσδιορίσει τι είναι αριστερό σήμερα και τι μπορεί να κάνει μια αριστερή κυβέρνηση σήμερα στο περιβάλλον, το ασφικτικό οικονομικό περιβάλλον, χωρίς δημοσιονομικό χώρο και με εποπτεία. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα της εποχής, της στιγμής, της πολιτικής και ιστορικής στιγμής, στην οποία καλείται να απαντήσει το συνέδριό μας, να δώσει μια κατεύθυνση και να απαντήσει. Είναι μαζί μας και ο συνάδελφος ο Ανδρέας ο Μπελεγρής. Είναι από τους πιο νέους συναδέλφους και στο επάγγελμα, αλλά με ήδη αρκετά καταξιωμένη διαδρομή. Τον παρουσιάζω σε όσους μας βλέπουν, γιατί ίσως έχουν ευχαριστεί από την υπογραφή του τους τελευταίους μήνες στην Αυγή. Εγώ γνωρίζομαι από πριν. Γιατί έχει και προηγούμενη συνεργασία. Από την πρώτη μέρα στη θέση κυβερνητικής εκπροσώπου. Επειδή μίλησες για την ιστορικότητα του συνεδρίου, δύο από τα θέματα που έχουν τεθεί ανάμεσα στα άλλα είναι οι σχέσεις, η ισχυροποίηση των σχέσεων της κυβέρνησης με το κόμμα και επίσης η ενίσχυση των συνεργασιών
με άλλους πολιτικούς χώρους ή πολιτικές προσωπικότητες. Θα πρέπει να περιμένουμε κάποιες αλλαγές μετά το τέλος των εργασιών του συνεδρίου σε αυτά τα δύο θέματα, κάποιες πρωτοβουλίες ενδεχομένως. Έχει διατυπωθεί σχεδόν σε όλες τις ομιλίες η ανάγκη να παίξει ένα καινούριο και ισχυρό ρόλο το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, όσον αφορά τη σύνδεση της κυβέρνησης με την κοινωνία, της κυβέρνησης με το κόμμα και το κόμμα με την κοινωνία. Αυτή είναι μια διαλεκτική σχέση η οποία θα πρέπει να διατηρείται στενή και σταθερά. Για να μπορεί και η κυβέρνηση και το κόμμα να είναι ζωντανοί οργανισμοί οι οποίοι πραγματικά να επιτελούν το στόχο που δεν είναι άλλο παρά η κοινωνία. Εδώ λοιπόν οι προβληματισμοί και ακούστηκαν και συνεχίζουν να ακούγονται στις εργασίες του συνεδρίου και από όσο έχω παρακολουθήσει η αγωνία είναι κοινή για όλους. Ας είναι λοιπόν σήμερα αυτό το συνέδριο μια καινούργια στιγμή, μια καινούργια στιγμή που μετά από όλο αυτό το πλούσιο προβληματισμό θα δούμε και το αποτέλεσμα. Όσον αφορά το άνοιγμα στην κοινωνία, ναι, πραγματικά έχει πολλές πτυχές. Οι δύο κόσμοι που περιέγραφα πριν που συγκρούονται, κοινωνικά είναι οριοθετημένοι χώροι. Εμείς ξέρουμε πού απευθυνόμαστε και ποιον τα συμφέροντα θέλουμε να εξυπηρετήσουμε. Θα πρέπει αυτό να δυναμώσει για να μπορέσουμε να δώσουμε και τη λύση και να μπορέσουμε να βγάλουμε τη χώρα και τον ελληνικό λαό από τα διέξοδα. Οι συνεργασίες λοιπόν είναι στρατηγικές συνεργασίες που γίνονται στην Ευρώπη. Ήταν η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ και λέγαμε από παλιά μάχη για αλλαγή συσχετισμών στην Ευρώπη ενάντια στην Ευρώπη της λιτότητας, των αποκλεισμών και των διαχωρισμών. Για να περάσουμε στην Ευρώπη για την οποία εμείς ονειρευόμαστε και εμείς παλεύουμε. Εκεί λοιπόν αυτό το οποίο παλεύαμε και που φαινόταν στην αρχή ως ένα πολύ μεγάλο επίβολο σχέδιο που δεν θα έβγαζε πουθενά, φαίνεται ότι σήμερα έχει τα πρώτα αποτελέσματα. Για να μην περιγράψω τις συνεργασίες με τον λαό της Μεσογείου και βεβαίως τις ανοιχτές συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, η οποία έχει αρχίσει να διαφοροποιείται στην πολιτική της σε σχέση με την πολιτική του Λαϊκού Κόμματος, που μέχρι πρότινος ήταν σχεδόν ταυτισμένες. Αντίστοιχο κλίμα δεν έχει δημιουργηθεί στη χώρα μας. Δηλαδή, σε ένα επίπεδο πολιτικών χώρων, δεν διαφαίνεται στη χώρα μας ένα επίπεδο τέτοιας συμμαχίας. Ωστόσο, σε επίπεδο ανθρώπων, πολιτών, προσωπικότητων, ανθρώπων που έχουν δώσει μάχες για τη δημοκρατία και για το προοδευτικό μέτωπο, νομίζω ότι μπορούμε να συμμαχίσουμε. Και η συμμαχία μπορεί να είναι σε όλα τα επίπεδα, στην κάθε μέρα, στους χώρους δουλειάς, στο κόμμα ενδεχομένως, σε όλα τα μέτωπα τα οποία οφείλουμε να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Και κάτι τελευταίο, επειδή αναμένουμε την δευτερολογία του Πρωθυπουργού σήμερα το βράδυ, αν μπορείς να μας προειδεάσεις για κάποια πράγματα που ενδεχομένως ξέρεις ότι θα πει. Εκτιμώ ότι τα μείζωνα ζητήματα, στα οποία και αναφέρθηκε και νομίζω θα ξανααναφερθεί, γιατί αυτό είναι μια ζωντανή καθημερινή συζήτηση, είναι πολύ παραγωγική. Είναι το μεγάλο ζήτημα διευθέτησης του χρέους, δηλαδή η γρήγορη αξιολόγηση, να κλείσουμε γρήγορα τη δεύτερη αξιολόγηση, προκειμένου γρήγορα να περάσουμε στην συζήτηση. Έχει ανοίξει από το Μάιο η συζήτηση, αλλά να προχωρήσουμε τη συζήτηση όσον αφορά τη διευθέτηση του ελληνικού χρέους. Και γιατί αυτό είναι καθοριστικό. Έχουμε επιλέξει να είναι αυτή η στρατηγική, με την έννοια ότι σήμερα είμαστε μέσα σε ένα ασφυκτικό δημοσιονομικό περιβάλλον. Τα τρία χρόνια βεβαίως έφεραν μια συμφωνία η οποία ήταν καλύτερη από ό,τι προβλεπόταν από τις συμφωνίες που είχαν υπογράψει προκάτοχοι μας στην κυβέρνηση, αλλά και σας θυμίζω και το περίφημο πακέτο Γιούγκερ. Έχουμε μια συμφωνία που μέσα στην τριετία έχουμε ελαφρυνθεί κατά 20 δις περίπου και μερικά άλλα θετικά της συμφωνίας που είναι καθοριστικά όμως. Ωστόσο, δεν πάβει να είναι το περιβάλλον στενό, με ψηλά πρωτογενή πλεονάσματα να φαίνονται όχι το 16-17, αλλά το 18-3,5%. Θεωρούμε ότι μία χρονική στιγμή, μία χρονιά, μπορούμε να το πιάσουμε το πρωτογενές πλεόνασμα του 3,5%. Αυτό όμως δεν είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμο. Κατά συνέπεια, η διευθέτηση του χρέους
μαζί με μείωση πρωτογενών πλεονασμάτων μπορούν να δώσουν ανάσα και δημοσιονομικό χώρο, ούτως ώστε να βγούμε από την κρίση, αλλά όχι μόνο όπως κάνουμε μέχρι τώρα να σταματήσουμε το πρόβλημα, αλλά να περάσουμε γρήγορα στην ανάπτυξη. Στόχος, το πρώτο μεγάλο ζήτημα το οποίο συνδέεται με όλα και το οποίο είναι ο μεγάλος εχθρός και είναι η ανεργία. Επειδή έχετε όλη αυτή την εμπειρία πλέον, έστω αυτή τη περίοδου που φαίνεται τόσο μικρή, αλλά είναι τόσο μεγάλη σε πυκνότητα και μεγάλη. Σε σημασία και σε βαρύτητα. Πάρα πολύ μεγάλη. Και επειδή ξέρουμε και εμείς ως δημοσιογράφοι τα ζητήματα δεοντολογίας που έχουν προκύψει και συνεχίζουν να προκύπτουν με ευθύνη των δημοσιογράφων εκτός από τους ιδιοκτήτες, γιατί ενώ έχουμε κώδικα δεοντολογίας όπως τα ξέρετε και το έχετε βάλει πολλές φορές, δεν υπάρχει αυτό στην πραγματικότητα. Δεν τον υλοποιούν κυρίαρχα με επιλογή των ιδιοκτητών. Αλλά πολλές φορές βλέπουμε και, όπως λέμε, τα κεντρικά πρόσωπα της δημοσιογραφίας να διαφημίζουν με το πρόσωπό τους, με τη φωνή τους, με την υπογραφή τους προϊόντα και καταστάσεις, ενώ η ιδεοντολογία είναι το πρώτο που απαγορεύει και το μαθαίνει κανείς από την πρώτη χρονιά τώρα και στα πανεπιστήμια. Βεβαίως. Πώς βλέπετε εσείς αυτή την κατάσταση που προσπαθεί η αντιπολίτευση να τη χρησιμοποιήσει ανάποδα και να πει ότι αυτή η κυβέρνηση πάει να ρίξει μαύρο στα κανάλια? Κοιτάξτε, μέσα στο πολύ συγκρουσιακό περιβάλλον, εδώ καταστρατηγούνται δικαιώματα, καταστρατηγούνται δημοκρατικά δικαιώματα, ισοπεδώνονται κώδικες δεοντολογίας, ειδικά σε αυτό το πεδίο το μηντιακό, το οποίο προφανώς όλα τα μέσα πέφτουν πάνω και με πάρα πολλά χρήματα προκειμένου να αποδομήσουν την ελληνική κυβέρνηση σήμερα. Εκεί έχουν ξεχαστεί, δεν υπάρχουν κώδικες διοντολογίας, εσείς το ξέρετε καλύτερα. Βλέπουμε γεγονότα που δεν υπάρχουν να δημιουργούνται σαν να έγιναν. Βλέπουμε ψευδείς ειδήσεις, βλέπουμε μονοθυματικά δελτία ειδήσεων. Βλέπουμε μια στρατευμένη δημοσιογραφία, στρατευμένη στο πώς θα αποδομήσουμε κυβέρνηση, είτε μέσα από τα αποδόμηση προσώπων. Με εντυπωσιακή μονολυθικότητα, ναι. Αποδόμηση προσώπων και αποδόμηση πολιτικών, όσο το δυνατόν περισσότερο, ανεξαρτήτως το τι καταστρατηγείται στο ενδιάμεσο. Αυτό επίσης είναι πρωτόγνωρο στη χώρα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναπεράσει τέτοια χρονική συγκυρία. Με αποτέλεσμα και ο ελληνικός λαός να μην έχει αυτό που λέμε αντικειμενική πληροφόρηση, γρήγορη και αντικειμενική πληροφόρηση. Το γρήγορο υπάρχει, το αντικειμενική νομίζω ότι σε το μεγαλύτερο ποσοστό δεν υπάρχει. Και αυτό είναι πρόβλημα δημοκρατίας. Είναι πρόβλημα δημοκρατίας και είναι μέσα στη μάχη μας, στη συνολική μάχη, να περάσουμε. Εμείς δεν θέλουμε μέσα μαζικής επικοινωνίας που να υπηρετούν την πολιτική της κυβέρνησης ή να μας χαϊδεύουν τα αυτιά. Εμείς θέλουμε μέσα τα οποία θα πούν την πραγματικότητα και αυτοί θα μεταδώσουν στον ελληνικό λαό. Είτε κρίνοντας θετικά, είτε αρνητικά. Αυτό είναι ζωντανός οργανισμός. Αυτό δεν συμβαίνει σήμερα φυσικά. Η κυβέρνηση ήρθε για να βάλει κανόνες στο μηντιακό περιβάλλον. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή βάλαμε κανόνες λύθηκε και το πρόβλημα. Ωστόσο, οι κανόνες είναι η πρώτη μεγάλη ρήξη που δεν έχουν συμβεί ποτέ στη χώρα. 27 χρόνια δεν υπάρχουν κανόνες στο τηλεοπτικό τοπίο για διαχείριση δημόσιου αγαθού. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή προχωράει κανονικά με την νομοθέτηση η οποία έγινε παλιότερα όσον αφορά το νόμο για τις τηλεοπτικές άδειες και ακολουθούν βεβαίως και ρυθμίσεις οι οποίες θα αφορούν και τα ραδιόφωνα και τον τύπο κλπ. Προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη, επαναλαμβάνω, όχι για να μας χαϊδέψει κανένα στα αυτιά. Ούτε διαλέγουμε ποιοι θα είναι αυτοί οι ιδιοκτήτες, ούτε επιβάλλουμε άλλου τύπου κανόνες παρά μόνο δεοντολογικούς. Και γι' αυτό και σε αυτό το σημείο της κουβέντας μας να πούμε ότι είναι σημαντικό και απευθύνομαι τελευταία έκκληση προς τη Νέα Δημοκρατία να συνέλθει. Να συνέλθει, να πάρει τις ευθύνες ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να έρθει την επόμενη εβδομάδα να προτείνει πρόσωπα για το ΕΣΟΡΟΥ. Η ανεξάρτητη αρχή πρέπει να υπάρχει για να μπορεί να υπάρχει και ο έλεγχος, αυτό ακριβώς που με ρωτήσατε, δηλαδή των κανόνων δεοντολογίας. Ας το ελπίσουμε. Λόγο. Δύσκολο το βλέπω, αλλά ας το ελπίσουμε. Καλή προσπάθεια που κάνετε. Θα εξαντλήσουμε τα όρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Έκλεισε. Λένε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή. Ενημέρωση. Άποψη. Πολιτισμός.
Αλληλεγγύη. Η Αυγή. Η εφημερίδα.